Το 2015 ήταν μία από τις πάρα πολύ καλές χρονιές για την Ελλάδα. Τα αποτελέσματα του ΕΟΤ ήταν πολύ θετικά, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Υπήρχε άνοδος, αύξηση. Το βελγικό κοινό, πιστό, παρόλες τις αντίξωες συνθήκες, επέλεξε Ελλάδα για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Και φυσικά δεν μπορούμε από το να μην είμαστε ευχαριστημένοι. Η τουριστική έκθεση που αφορά όχι μόνο τους προορισμούς αλλά και τις επιχειρήσεις. Είναι η μεγάλη γιορτή για το χώρο του τουρισμού στις Βρυξέλλες. Είμαστε εδώ. Συμμετέχουμε, όπως πάντα, με ένα μεγάλο φωτεινό περίπτερο. Αλλά το σημαντικότερο φέτος ήταν ότι είχαμε τιμόμενο προορισμό, έναν διαφορετικό προορισμό, τα Ιωάννινα. Με τη λογική ότι πραγματικά θέλουμε να δώσουμε μία άλλη οπτική γωνία της Ελλάδος. Η εικόνα της Ελλάδος δεν είναι μόνο τα μπλε και τα άσπρα σπίτια, τα νησιά μας, τα ελληνικά νησιά, τα λατρεύουμε, ο κόσμος τα λατρεύει, τα ζητάει. Πέρσι κάναμε μία πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια με τη Χαλκιδική και αυτό μας έφερε καρπούς. Η Χαλκιδική είχε μία πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στην κίνηση. Πιστεύουμε ότι είχε και άμεση σχέση και με τον τιμόμενο προορισμό. Και γι' αυτό λοιπόν φέτος είπαμε να προδοκιμάσουμε τα Ιωάννινα, την Ήπειρο, ένα προορισμό που είναι άγνωστος, αλλά που έχει πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να αρέσει στο βελγικό κοινό. Περιμένουμε μεγάλη υποστήριξη και βοήθεια, καταρχήν από όλους τους Έλληνες ομογενείς που πρέπει να βοηθήσουν να σπρώξουμε την Ελλάδα να ξαναμπεί στο τουριστικό χάρτη. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή περνάει μία περίοδο λίγο πιο δύσκολη στις κρατήσεις. Αυτό οφείλεται φυσικά στο κομμάτι της τρομοκρατίας, όλων των ενεργειών που γίνονται στις γείτονες χώρες. Πρέπει πραγματικά όλοι μας να βάλουμε την Ελλάδα ξανά στο τοπίο, δυνατά. Και από την πλευρά του ΕΟΤ προσπαθεί μέσω των εκδηλώσεις για εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως ο αγροτουρισμός, που θα γίνεται στη συνεργασία με την πρεσβεία μας. Αλλά από εκεί και έπειτα πρέπει όλοι μας να προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά.